το κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας, το οποίο θα ζητηθεί και η έγκριση το απόγευμα στην διάσκεψη. Κύριε Γιώργο Βασίλη, αυτό το πρόγραμμα που μας λέτε είναι το παράλληλο πρόγραμμα που θα είναι τα αντίρροπα μέτρα σε σχέση με τη συμφωνία και τα εφησιακά μέτρα που θα υπάρχουν, κάπως έτσι θα είναι αυτό? Κοιτάξτε, η τήρηση των όρων της συμφωνίας είναι ένα κομμάτι του προγράμματος της τετραετίας. Και έχω να σας πω ότι δεν είναι το μεγαλύτερο. Από εκεί και πέρα θα παρουσιαστούν σήμερα όλο το πρόγραμμα που αφορά τη μεταρρύθμιση του κράτους, φορολογικό, παραγωγική ανασυγκρότηση, εργασιακές σχέσεις και βεβαίως την πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και την αναδόμηση του καινούριου κράτους. Όλο αυτό θα παρουσιαστεί σήμερα στις βασικές του αρχές και θα ξετυλιχθεί και θα ανοιχθεί προς τους Έλληνες πολίτες τις επόμενες μέρες για να αρχίσει ένας ουσιαστικά προγραμματικός λόγος και όχι επικοινωνιακός. Κύριε Γιώργο Βασίλη, αυτές τις μέρες έχουμε μια βροχή δημοσκοπήσεων. Αυτό που διαπιστώνουμε από όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι υπάρχει ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και οριακό. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν μία κάμψη της δημοτικότητας του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή και της εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω και των εσωτερικών αντιπαραθέσεων που υπάρχουν, αλλά και της ίδρυσης του κόμματος του κύριου Λαφαζάνη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις αυτές, πώς τις βλέπετε εκεί στην Κουμουνδούρου και πώς θα είναι η συνέχεια. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα στρατηγική σας? Όπως είπατε, πραγματικά αποτυπώνεται ένα μικρό άνοιγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, στις ίδιες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται η μικρή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι περίπου στο 50%, με τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αρκετά μεγαλύτερη. Στο 75. Στο 75. Στο 70-75, ναι, ναι. Νομίζω ότι εκεί οφείλεται και το μικρό άνοιγμα, η μικρή διαφορά. Ξέρετε, αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Το θεωρούμε φυσιολογικό με δεδομένο το τι έχει συμβεί και στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα στη χώρα μετά από όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο διαπραγμάτευσης με σκληρές επιλογές και δύσκολα διλήμματα τα οποία κληθήκαμε να απαντήσουμε. Και βεβαίως τα εσωτερικά προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας της δύσκολης πολιτικής, των δύσκολων πολιτικών επιλογών. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Και όταν πραγματικά θα αρχίσει και θα γίνεται αυτός ο ουσιαστικός διάλογος με πρόγραμμα. Η χώρα και οι Έλληνες πολίτες έχουν ανάγκη από σταθερότητα αλλά και προοπτική. Σταθερότητα και προοπτική αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως έχετε θέσει ως πρωταρχικό σας στόχο να πάρετε αυτοδυναμία. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ο ελληνικός λαός μάλλον οδηγεί τους πολιτικούς σχηματισμούς σε συνεργασία. Έχει πει ο αρχηγός σας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί. Μόνο με τους ΑΝΕΛ θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση. Παραλλήλως, ο κύριος Λαφαζάνης πριν από λίγο απέκτησε την οποιαδήποτε συνεργασία μαζί σας μετεκλογικά. Κατά συνέπεια, εάν δεν συμβεί αυτό, δεν κατορθώσετε με τους ΑΝΕΛ να κάνετε μια κυβέρνηση, θα οδηγηθούμε πάλι σε εκλογές, κύριε Γιώργο Βασίλη, ή θα είστε αναγκασμένοι να κάνετε μεγάλο συνασπισμό που πολλοί ισχυρίζονται, πολιτικοί παρατηρητές, αναλυτές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις, η οποία όμως είναι μακράν ακόμα της πραγματικής εικόνας, των πραγματικών δεδομένων. Δεν τα έχουμε τα δεδομένα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το προεκλογικό κλίμα και βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, οι οποίοι όμως δεν είναι απορριπτικοί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας εφικτός στόχος και ο οποίος κάθε μέρα που περνάμε θα συνειδητοποιείται και εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα. Στην περίπτωση όμως που δεν. Κοιτάξτε. Η φωτογραφία η σημερινή. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Η φωτογραφία η σημερινή δεν προσδιορίζει αυτό που λέτε. Η σημερινή φωτογραφία. Γιατί η δημοσκοπήση για φωτογραφία είναι. Του τώρα, δεν είναι του αύριο.
Τη στιγμή, ούτε του χτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν γινόταν εκλογές, θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τι θα κάναμε, θα οδηγούσε πάλι το πολιτικό σύστημα τη χώρα σε εκλογές ή θα έβρισκε μια φόρμουλα να πάμε τέλος πάντων σε μια λύση, να τελειώσουμε με αυτήν την ιστορία των μνημονίων κάποτε. Η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε συνεχώς εκλογές στη χώρα. Και ξέρετε ότι και σήμερα αυτή ήταν μια αναγκαστική επιλογή και οι εκλογές ήταν επιλογή εξαιτίας των καινούριων δεδομένων που μας προέκυψαν μετά την ψήφιση της συμφωνίας και των όρων που διαμορφώθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εντολή από τον ελληνικό λαό 25 Ιανουαρίου και ισχυρή εντολή, διαφορετικό μάλιστα. Πρόγραμμα και ισχυρή εντολή. Και ισχυρή εντολή που όμως στη συνέχεια για όλους τους λόγους που αποτυπώθηκαν στους τελικούς εκβιασμούς του καλοκαιριού ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε να υποχωρήσει σε κάποια σημεία προκειμένου να μην έρθουν τα χειρότερα. Να αποφύγουμε τα χειρότερα και την άτακτη χρεοκοπία. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν χρειάζεται μια εντολή. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν μια μου λέτε, ισχυρή εντολή. Άρα η ισχυρή εντολή με το πρόγραμμα που είχατε στις 25 Ιανουαρίου δεν μπορεί να ισχύσει πλέον. Αυτό λέτε. Κατά συνέπεια ζητάτε μια εντολή, ερώτηση κάνω, ζητάτε μια εντολή από τον ελληνικό λαό να σας δώσει ισχυρή πλειοψηφία για να εφαρμόσετε το μνημόνιο το οποίο υπογράψατε όλα τα κόμματα πλην των συγκεκριμένων κομμάτων που είπαμε νωρίτερα στη Βουλή. Δηλαδή ζητάτε μια εντολή από τον ελληνικό λαό να σας δώσει την άδεια να εφαρμόσετε ένα σκληρό μνημόνιο. Ερώτημα κάνω, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Ναι. Βεβαίως. Ζητάμε την άδεια από τον ελληνικό λαό, ζητάμε να εγκρίνει ο ελληνικός λαός τις κινήσεις μας μέχρι σήμερα. Να μας πει αν σωστά έγινε όλη αυτή η διαπραγματευτική προσπάθεια και σήμερα φτάσαμε εδώ και ζητάμε να εγκρίνει το πρόγραμμα τετραετίας το οποίο παραθέτουμε από σήμερα και στο δημόσιο διάλογο με την ελληνική κοινωνία. Προκειμένου να κάνουμε τη χώρα σταθερή, να φτάσουμε να περάσουμε στην ανάπτυξη, να βγούμε από το τέλμα. Επομένως έχουμε ένα πρόγραμμα τετραετίας να παραθέσουμε, βεβαίως με τήρηση συμφωνίας των όρων, το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, ότι είναι μια αναγκαία υποχρεωτική υποχώρηση. Και δική σας πολιτική υποχώρηση, με συγχωρείτε, είναι και δική σας πολιτική υποχώρηση, αν μου επιτρέπετε τον όρο, από το βασικό σας πρόγραμμα στις 25 Ιανουαρίου. Διότι στις 25 Ιανουαρίου είχατε διατυπώσει μια άλλη πολιτική πρόταση, δεν μπορέσατε, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ειλικρινώς βεβαίως φαντάζομαι, να την εφαρμόσει και να έρθει και είδε διαφορετικά πράγματα στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια τώρα έρχεστε με μια πρόταση η οποία είναι αντίθετη και έχετε τους ισχυρισμούς που είχαν και οι άλλες κυβερνήσεις που φέραν τα μνημόνια, που εφάρμοσαν τα μνημόνια, που λέγανε δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γι' αυτό τα φέρνουμε. Και βλέπουμε ξαφνικά και το ΣΥΡΙΖΑ να λέει το ίδιο. Και αυτό προξενεί βεβαίως και ξενίζει, έτσι δεν είναι? Κύριε Χατζή, αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως και αυτή ακριβώς είναι και η αλήθεια την οποία διατυπώνουμε διαρκώς ανοιχτά προς τα έξω. Κάνοντας και τα σημεία της αυτοκριτικής μας που είναι αναγκαία προκειμένου να μας διορθώσουν. Να διορθωθούμε με βάση την αυτοκριτική και την πλήρη κριτική απέναντι σε όλο αυτό το διάστημα. Επομένως, δεν έχουμε να απολογηθούμε για κάτι, δεν έχουμε στα αλήθεια αλλάξει ούτε τις αρχές μας, ούτε τους στόχους μας, στις οποίες παραμένουμε πιστοί. Ξέρετε, είναι άλλο μια τακτική υποχώρηση και είναι άλλο χάνω το στόχο. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, είναι η παραγωγική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να προσθέσω στην ερώτηση που έκανε ο κ. Χατζής νωρίτερα και στην απάντηση που δώσατε, ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν τα μνημόνια τα προηγούμενα, δηλαδή τι λέτε στον ελληνικό λαό, τι σας διαχωρίζει από τα δύο κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν την κρίση τα τελευταία χρόνια? Και είχαν αυτές τις ίδιες προφάσεις βεβαίως, έτσι. Αυτά μας λέγανε τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και οι δανειστές είναι αυτοί και τα ξέρετε. Τα έχετε ζήσει. Μας χωρίζει το χάος. Μας χωρίζει τεράστια απόσταση ιδεολογική αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα της ανάγκης του ελληνικού λαού. Αυτό και υπερτήνους. Σωστό είναι, αλλά στην πολιτική χωρίζει, πρακτική όμως βλέπω στην μια, πολιτική μια, πρακτική αυτό μπορεί να αποτυπώνεται και από... Μια σύγκληση βλέπω. Η μόνη μας σύγκληση είναι στο ότι υποχρεώθηκαν και οι άλλοι
που για τους άλλους είναι και ιδεολογικό, είναι και άποψη, ότι η πολιτική για τις επόμενες χώρες, για τη χώρα, οφείλει να είναι το μνημόνιο. Σας θυμίζω, το αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, έπρεπε να τα εφεύρουμε, που δεν είναι άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, αλλά τώρα, άποψη διατυπωμένη και από την Ενός Νέα Δημοκρατία. Ενός προσώπου τώρα δεν είναι επισημή πρόταση, εντάξει. Δεν μιλάω για πρόσωπα, μιλάω για επιλογές, ναι. Για πολιτικές. Ναι, και να σας πω και το εξής, να συμπληρώσω και το εξής, ότι σήμερα το μόνο που εμφανίζεται στον προεκλογικό διάλογο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων και της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού είναι το ποιος θα κυβερνήσει και ποιος θα συγκυβερνήσει. Δηλαδή μια τεράστια προσπάθεια, ξέροντας την ήττα, μια προσπάθεια του παλιού πολιτικού συστήματος να μπει πάλι στο προσκήνιο. Εδώ αυτό μας δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Ωραία. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος πολιτικός φορέας ο οποίος θα πάει στις εκλογές με πρόγραμμα υλοποιήσιμο και ρεαλιστικό. Δύο και αυτό ερωτήματα. Το ένα θα σας το θέσω εγώ, το άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλος, που αφορά την υπόθεση με τον κύριο Μητρόπουλο. Το ένα ερώτημα που θα σας θέσω εγώ είναι το παλιό και το νέο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχετε βάλει στο τραπέζι και είναι, θα έλεγα, ένα στοιχείο του βασικού σας πυρήνα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Κάνω λάθος? Είναι η πραγματικότητα, δεν είναι το πρόβλημα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα δούμε αν είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Ένα λεπτό. Γιατί είναι το γιατί λέτε για το πολιτικό σύστημα. Η αριστερά είναι στο πολιτικό σύστημα τώρα. Η αριστερά, το έλεγα και χτες, το είπα και νωρίτερα, και θα γίνω κουραστικός. Από το 58 η ΕΔΑ τουλάχιστον, δεν λέω για τα προηγούμενα χρόνια που βεβαίως υπήρχαν άλλες συνθήκες. Η ΕΔΑ το 58 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι το κουκουέ εσωτερικού από το οποίο προέρχεται το κόμμα σας, είναι η μεταξέλιξή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κύρκο, με τον Κουβέλη, με άλλα ηγετικά στελέχη, ο Ηλίας Ηλιού παλιότερα, μετήχαν του πολιτικού συστήματος. Είναι αυτοί που κάναν τη συγκυβέρνηση το 89. Λοιπόν, δεν είναι ο Δραγασάκης, ήταν υπουργός το 89 στην κυβέρνηση εκείνη. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι παρθενογένεση ο ΣΥΡΙΖΑ ενός συστήματος. Είναι παλαιό κόμμα, δεν είναι καινούριο δηλαδή. Και δεν είναι η ηλικία που προσδιορίζει, φαντάζομαι, την παλαιότητα και για να ορίσουμε τη συμμετοχή ενός κόμματος στο πολιτικό σύστημα. Στο πολιτικό σύστημα ανήκετε κι εσείς. Προσωπικά λέω. Κύριε Χατζή, δεν εννοώ όταν λέω παλιό και καινούργιο πολιτικό σύστημα. Σαφώς δεν υπονοώ ούτε ηλικίες ούτε πρόσωπα. Εννοώ το ποιοι διαχειρίστηκαν, τις τύχες του ελληνικού λαού σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και τελευταίες δεκαετίες, όχι χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το παλιό φθαρμένο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Εμπλεγμένο με αγκαλιά με τη διαπλοκή, τις μικροπολιτικές, το πελατειακό κράτος, το οποίο ξέρουμε, αυτό το οποίο σήμερα οι ίδιοι καταδικάζουν χωρίς να κάνουν αυτοκριτική, αλλά να το στρέφουν ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέσα στους μήνες διακυβέρνησης δεν άλλαξε όλο αυτό. Ξέρετε, αυτά ζητάμε, αυτή την εντολή ζητάμε για να προχωρήσουμε στις αλλαγές που ήδη ξεκινήσαμε. Βεβαίως, σε όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν αρκετά εγκλωβισμένοι μέσα στην διαπραγμάτευση, μέσα σε δύσκολες επιλογές. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά όχι μόνο εγώ αυτό, δεν μίλησα γι' αυτό. Και ναι. με ένα καλωστημένο πολιτικό οικονομικό σύστημα, το οποίο δεν από τη μία μέρα στην άλλη δεν αλλάζει. Ωραία. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται και στόχος. Και πάμε στο ερώτημα που θα κάνει. Και εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Κύριε Βασίλη, υπάρχει και ένα θέμα με τα ψηφοδέλτια. Έχει βγει πληροφορία για τον κύριο Μητρόπουλο και ο κύριος Μητρόπουλος βγήκε το πρωί σε εμάς εδώ στην εκπομπή και κατήγγειλε ότι η υπόθεση δική του, η δικαστική του εμπλοκή. Ενώ την ήξερε ο κύριος Τσίπρας ότι έχει δίκιο ο κύριος Μητρόπουλος και είναι ενημερωμένος. Από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, από κάποιο στέλεχος, και μάλιστα μας είπε ότι ο κύριος Νικολούδης ξέρει. Εσείς και να βγει να το πει. Έχετε κάποια εικόνα γι' αυτό? Κοιτάξτε, οι λίστες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα καλά-καλά ξεκινήσει η συζήτηση. Υπάρχει αρμόδια επιτροπή, η οποία το επεξεργάζεται και η οποία θα απαντήσει τις επόμενες μέρες για το ποιοι θα είναι οι υποψηφοί. Γιατί και πώς. Ναι. Βεβαίως, εδώ υπάρχουν θέματα πολιτικών επιλογών. Δεν νομίζω ότι δεν μπαίνουν θέματα επιπροσωπικού. Για τον κύριο Μητρόπουλο δεν θα απαντήσω εγώ φυσικά, θα απαντήσει η αρμόδια επιτροπή. Όχι, λέω για την καταγγελία. Για την καταγγελία. Συγγνώμη. Και ούτε δικάζουμε πριν τη δικαιοσύνη σε καμία των περιπτώσεων. Ένα λεπτό. Έχει πει ο κύριος Μητρόπουλος, με συγχωρείτε, δεν θέλουμε να μας πείτε αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Φυσικά και δεν είναι η δικιά σου δουλειά και θα ήταν ανόητο από εκ μέρους μας να το ρωτήσουμε.
Όχι, λέμε για την καταγγελία που έκανε και είπε ότι κυβερνητικός παράγοντας, τέλεχος, κυβερνητικός, προσέξτε, πήγε και έβγαλε πάλι από το σιρτάρι την υπόθεσή του γιατί είχε συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτό το ξέρει ο κ. Νικολούδης. Ότι... Δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό, κύριε Γεροβασίλη. Δεν πρέπει να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό ότι κάποιος έκανε αυτή την απρέπεια. Όταν ο Τσίπρας ήξερε. Δεν μπορώ λέει, να μιλήσω για το κάποιος ίσως και πιθανόν. Το κοίτα μου πει ο κ. Νικολούδης. Όποιος έχει οτιδήποτε, ας βγει να το πει. Δεν, είναι, δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό. Όποιος έχει οποιοδήποτε στοιχείο, το λέει και στη δημοσιότητα, αλλά και εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Για την καλοσύνη που είχατε να μας μιλήσετε. Ξέρουμε ότι έχετε φόρτο εργασίας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.